Μου κάνει παρατήρηση γιατί κάθε φορά προσπαθώ να του λέω μπράβο. Τώρα όταν ακούς τέτοια, δεν χρειάζεται να τους πω σε όλους ένα μπράβο. Ε? Όχι ένα μόνο, πολλά. Ας μην πούμε όμως πολλά απόψε και το μόνο που ήθελα να πω ότι εμένα οι χαιρετισμοί και οι παρακλήσεις του 15 Αύγουστου, οι χαιρετισμοί τώρα στη 40η και οι παρακλήσεις το 15 Αύγουστο μου γεμίζουν την ψυχή και την καρδιά. Γιατί μιλάμε στην Παναγιά μας. Τι υπέροχο πράγμα. Πόσα προσπαθούσα να ακούσω λέξη-λέξη σήμερα και τον κανόνα, το ανοίξω το στόμα μου και μετά τους χαιρετισμούς και τα άλλα τροπάρια. Πόσα βρήκαν και είπαν για την Παναγιά και ενώ τα λέμε, τα ξαναλέμε, πάλι νιώθω ότι είναι λίγα για την Παναγιά. Λίγα. Γιατί φέτος συμπίπτει και η αρχή της 40ης να είναι με την 25η Μαρτίου. Από εκεί ξεκινάει να κατεβαίνει ο Θεός στη γη. Και γίνεται η Παναγιά η σκάλα, χαίρε κλίμαξ, επουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Εσύ, λέει, έγινες η σκάλα για να κατεβεί ο Θεός. Και όσους πατέρες της Εκκλησίας μας, Αγίους και Σοφούς και Φωτισμένους, τους ρώτησαν και τους ρωτούσαν, αν δεν υπήρχε η Παναγία, δεν θα είχε έρθει ο Χριστός ίσως ακόμα. Βρέθηκε η Παναγία, αυτό το μικρό κοριτσούδι, 16 μόλις χρονών ήταν, όταν ήρθε ο Άγγελος και της μιλάει ο Άγγελος. Και ξαφνιάζεται, όχι γιατί ήρθε ο Άγγελος, για αυτά που της λέει. Ότι θα γεννήσεις, λέει. Και πού δεν είναι τούτο, πώς θα γίνει αυτό, λέει. Εγώ, λέει, άνδρα, ουκοινώσκω, δεν έχω έρθει σε σχέση, ούτε θέλω να έρθω σε σχέση με κάποιον άντρα. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε. Θα έρθει, λέει, Άγιο Πνεύμα σε σένα. Και αυτό που θα γεννήσεις εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Και μόλις το είπε αυτό και τη βεβαίωσε ότι δεν έχει να κάνει με άλλη διαδικασία βιολογική, έσκυψε και κατευθείαν ιδού ιδούλη Κύριο. Να με λέει, εδώ είμαι. Γέννητόμη κατά το ρήμα σου. Ας γίνει όπως το πες. Παραδίνομαι. Πού να ξέρε εκείνη την ώρα. Ήξερε άραγε. Πού παραδίνονταν. Ήξερε τι σήμαινε η λέξη ας γίνει κατά το ρήμα σου. Το ξέρε. Πάντα θα έχουμε τις απορίες μας. Τι ήξερε και τι δεν ήξερε η Παναγία. Και παραδόθηκε και κατευθείαν ήρθε ο Χριστός εκ πνεύματος Αγίου και αν ρωτήσουμε τι είναι όλα τούτα εδώ, διάβαζα προχθές, τι να καταλάβουμε, μωρέ, λέει, εμείς με ένα χωμάτινο μυαλό και με χωμάτινες αισθήσεις. Τι είναι τούτα εδώ όλα, το Άγιο Πνεύμα, ο φωτισμός, η δόξα, ο Θεός, η χάρη. Τούτα εδώ είναι ανθρώπινα. Τα άλλα είναι θεϊκά. Και όμως, ποιο είναι το μεγαλείο, ότι με αυτήν τη γιορτή κατεβαίνει ο Θεός στα ανθρώπινα και καταδέχεται να γίνει άνθρωπος μορφήν δούλου λαφών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος.
ίδιος άνθρωπος και κρύβει τη δόξα Του. Δεν εμφανίζεται ούτε με αγγέλους, ούτε με αρχαγγέλους, ούτε με στρατούς, ούτε με εξουσίες. Τι κάνουν τα πολιτικά και τα δικά μας. 5, 10, 20, 50, 100, 200 έχουν κάθε φορά. Για να φυλαχτούν από τον λαό στον οποίο λέει δίνουν αναφορά. Ξέρω κι εγώ. Ας μην τα μπερδέψουμε. Ο Χριστός όμως ήρθε πιο μόνος από μόνος. Πιο ταπεινός από ταπεινός. Γιατί εμφανίστηκε όμως η Παναγιά. Αρχίζουν όλα αυτά να γίνονται. Και τόσο όμορφα τα δένει η Εκκλησία μας μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, που ενώ περπατάμε αυτά τα γεγονότα, την ίδια στιγμή πρέπει να περπατήσουμε και τη μετάνοιά μας για να δούμε και να ζήσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εκεί που ο Χριστός σφραγίζει τη σωτηρία μας. Πού τη σφραγίζει? Στα λόγια που διδάσκει? Όχι. Στο αίμα Του που χύνει. Στο αίμα που χύνει. Δέστε εκεί το σταυρό που τον έχουμε πάνω στις καινούργιες τοιχογραφίες. Χύνει το αίμα Του και με αυτό το αίμα μας χαρίζει. Είναι σαν να πληρώνει λίτρα, λέει, αντιπολών. Αυτό, λέει, το αίμα ξεπληρώνει όλων μας τη σωτηρία. Πώς λέμε, θέλει εισιτήριο να μπεις, θέλει διαβατήριο να πας, θέλει να πληρώσεις. Εδώ πληρώνει ο Χριστός με τη θυσία Του, με το αίμα Του. Και αυτά όλα θα τα παρακολουθήσει και η Παναγία. Οι μαθητές έφυγαν από το Σταυρό. Η Παναγία ήταν εκεί και διήλθε, λέει, την καρδία της, την πέρασε μέσα, ρομφαία δίστομος, ένα μαχαίρι που έκοβε και από τις δυο μεριές. Αυτή είναι η Παναγιά. Αυτή είναι μάνα μας, αυτή είναι τροφός μας, αυτή είναι προστάτης μας, αυτή είναι βοηθός μας. Αυτή η Παναγία, η οποία δεν κουράζεται. Πόσο πονηρούτσικη σκέψη είναι του διαβόλου που πολλές φορές έρχονται και σε μένα και το λένε για εξομολόγηση. Πάτερ, δεν το κάνω προσευχή, μωρέ. Δεν το κάνω. Τη λυπάμαι την καημένη την Παναγιά. Τους λυπάμαι τους αγγέλους. Τους λυπάμαι τους Αγίους να τους φορτώνουμε. Τι λέτε, μωρέ? Ξέρετε πότε στενοχωριέται η Παναγιά? Πότε στενοχωριούνται οι Άγιοι? Πότε στενοχωριέται ο Χριστός μας? Όταν δεν τους ζητάμε. Η Παναγιά είναι εδώ. Χαίρε δεις, η χαρά εκλάμψει. Από αυτήν βγαίνει, λέει, η χαρά. Χαίρε δεις, η αρά, η κατάρα δηλαδή, εκλείψει πια. Η κατάρα του Αδάμ και της Εύας που αμάρτησαν και μας βγάλαν από τον παράδεισο. Αυτό, λέει, εκλείπει. Ποιος ενήργησε να εκλείψει? Η Παναγία, γι' αυτό της το λέμε. Η Παναγία. Γι' αυτό λέμε η χαρά, η χαρά, η χαρά. Αυτή είναι η Παναγία. Χαρά είναι η Παναγία. Αυτή, λοιπόν, την Παναγία θα την έχουμε τώρα άλλες 4 φορές. 3 Παρασκευές που είναι οι χαιρετισμοί και μία που είναι ο ακάθιστος ύμνος στο τέλος. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Αγκαλιαστείτε με τους ανθρώπους σας.
Σκύψτε μπροστά στο Χριστό και παραδώστε Του την ψυχή σας και την καρδιά σας. Για να περάσουμε υπέροχο, υπέροχο όλο αυτόν τον καιρό και να ζήσουμε και να απολαύσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και τελειώστε γρήγορα και τις δουλειές. Μη μου έχετε πολλές δουλειές. Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο. Στους ναούς να είμαστε εκείνες τις μέρες. Τότε έρχεται ευλογία πολύ. Αν λείπουμε, μας αφήνει να παιδευόμαστε ο Χριστός. Άστο να λέει. Αν ένα παιδί εξαφανιστεί από το σπίτι, για πάντα, τι μπορεί να το βοηθήσει η μαμά του και ο μπαμπάς του. Αν είναι εκεί όμως, θα έχει όλη την ευλογία, όλη την αγάπη και όλα τα καλούδια. Έτσι έχουμε τα καλούδια και από τον Χριστό μας, όταν είμαστε εδώ. Άλλωστε, εμείς έχουμε και όμορφα πράγματα, όμορφους ναούς. Βλέπετε, σιγά σιγά τελειώνουμε και εδώ τις αγιογραφίες. Άντε, βοηθήστε λίγο και τελειώσαμε. Τώρα εδώ θα φέρουμε αυτά να τα κεντήσουμε, ο αγιογράφος μας, μέσα στο ιερό τελειώνει και μένουν από εκεί και από εδώ. Από εδώ γεγονότα της ζωής του Χριστού, από εκεί γεγονότα της Παναγίας και τελειώσαμε. Έχουμε ψάλτες καλούς, έχουμε ζέστη καλή, έχουμε χαζό παπά. Να σας έχουμε και κάτι που να μην είναι, να μιλάμε πολύ. Αλλά και ο χαζός παπάς σας αγαπάει όμως. Όχι, δεν σας αγαπάω χαζά. Καλά σας αγαπάω. Αλλά χαζός είμαι όμως. Εντάξει. Το έχουμε συνοηθεί αυτό και το έχουμε αποφασίσει. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο είμαι όλη την ημέρα για εξομολόγηση. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα που θα αρχίζουμε και τους χαιρετισμούς. Άντε, να είστε καλά. Να είμαστε καλά. Πάρτε και αντίδωρο. Άντε, κάτω έξω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Άγια λείψανα που έχουμε εδώ. Είναι, πώς το λέγαμε ρε το γέροντα. Ένας γέροντας από εκεί, από την Θεσσαλία, από τα βουνά της Θεσσαλίας. Δέστε τώρα τι θαύμα του έκανε η φύση και ο Θεούλης. Εκεί που καθόταν κάτω από το δέντρο και πέφταν, λέει, οι τρίχες του, τα μαλλιά του και από τα γένια του. Δέστε, οι τρίχες από τα μαλλιά και τα γένια του γέροντα. Πήγε, λέει, ένα πουλάκι, τα πήρε όλα και τα έκανε φωλιά πάνω από το δέντρο. Δέστε το. Το γεροντάκι. Που ήταν αγαθό και τα είχε καλά. Με το Θεό και τη φύση. Και δίπλα είναι των μαρτύρων που θα δείτε τα ονόματά τους. Άντε προς την ίστα να είστε καλά.